Θα ξεκινήσουμε λίγο με το πολιτικό και θα σχολιάσουμε για τα άλλα. Αρχικά να σημειώσουμε ανατροπή μετά από 11 χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση. Από σπόντα από λάθη του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, λοιπόν, γιατί... να σου πω τώρα τι γίνεται. Πήγε στον Χατζηνικολάου, ο Χατζηνικολάου τον ερώτησε, του έκανε την ερώτηση. Ξεκινάμε το τέλος. Για το σύζυγό του. Καταλαβαίνει, το είπε 2-3 φορές. Είχε συνέντευξη του σύζυγου. Ναι, για το σύζυγό του και για αυτά όλα τα πράγματα δεν είναι τυχαίο. Είναι αυτό που συζητάει όλη η Ελλάδα. Αυτό που λέμε όλοι εμείς. Δηλαδή, είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή τώρα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όπως δείχνουν τα πράγματα ιστορικά, ο εν γέννη πρωθυπουργός αργότερα, αν θα γίνει και τέτοια πράγματα για αυτά, να μιλάει για αυτά τα πράγματα έτσι. Και όπως είχα πει και προχθές, βέβαια τον άνθρωπο αυτό τον ψήφισε ο κόσμος. Εντάξει, τον ψήφισε ο κόσμος, κύριε Αρχηγός. Δεν έγινε μόνο στο αρχηγό, τον ψήφισε ο κόσμος. Τώρα, τι συστήματα λέει ο κόσμος, κάτι άλλο, οι Αμερικάνοι, οι Κινέζοι, οι αυτοί, το τέτοιο, το μάρκετινγκ και το ένα και το άλλο, η τηλεόραση και το ένα και το άλλο. Α, σημασία έχει ότι τον ψήφισε ο κόσμος. Όπως είπα όμως και εδώ που ήρθε ο Πρέσβης Γκαλαμάτα, αν θυμάσαι εκείνη η μέρα, δεν τον ρώτησε κανένας για την μουγεννητικότητα η οποία έπρεπε στην Ελλάδα. Αυτό έτσι αλλιώς η μουγεννητικότητα. Ζήτησε συγγνώμη τώρα γιατί λέει θέλει να κάνει δύο αγόρια. Μα είναι τα παιδιά που βλέπουν τηλεόραση. Τα παιδιά αυτά τα οποία θα πάνε στο σχολείο αύριο το πρωί, τι θα τους πούνε, θα πάνε από τις μανάδες και τους πατεράδες τους. Άρα πάμε γι' αυτό λέμε το γονέας 1 και το γονέας 2 και όλη αυτή η ιστορία. Και μας λέει τώρα αυτός ο άνθρωπος, μας λέει τώρα ότι ξέρεις, η κουλτούρα της Ευρώπης διαφορετική από την κουλτούρα της Αμερικής. Ρε, θα μας τρελάνετε. Θα μας τρελάνετε. Αυτή η χώρα, αν πέτυχε, πέτυχε γιατί έμεινε ενωμένη η θρησκεία, η πατρίδα, η οικογένεια. Ποια οικογένεια? Θα μας τρελάνετε. Τα έχετε ισοπεδώσει όλα. Ρωτήστε γύρω γύρω όλα τα σπίτια που έχουν μείνει. Που ρωτάνε τα παιδιά, τα μικρά τα παιδιά ρωτάνε και δεν ξέρουν τι απαντήσουν. Η μάνα και ο πατέρας. Και μιλάω και για αριστερούς και για δεξιούς και για κεντρώους και για όλους. Δεν μιλάω γιατί όποιος πήγε για την οικογένεια και για την πατρίδα αυτό τον πέρασε φασίστα. Θα του πούνε ότι είσαι φασίστας. Όλοι το λένε αυτό. Και αν αντέδρασε πιο πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ και κάποια στελέχη εκεί πέρα, αντέδρασε και πιο πολύ γι' αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι της οικογένειας. Όσο και απελευθερωμένη να είναι. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο από τι είδες και το σημείωσες είναι το θέμα ότι ανέφερε πολλές φορές τον κύριο Χαρίτση. Στην ερώτηση μόνο του κύριου Χατζηνικολάου για την Αχτσιόγλου είπε για την Αχτσιόγλου. Αλλά και όμως δεν είπε για την Αχτσιόγλου, αυτό που είπε για τον κύριο Χαρίτση. Δηλαδή, όπως φαινότανε, τον κύριο Χαρίτση τον έχει πιο μάλλον από την κυρία Αχτσιόγλου. Και θα σου πω γιατί, ποιο είναι το παρασκήνιο τώρα και ποιες είναι οι πληροφορίες δικές μου. Οι πληροφορίες δικές μου είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν έχει σταματήσει, γιατί ήταν έτοιμοι να έχουν φύγει, αυτή τη στιγμή ήταν έτοιμοι να έχουν φύγει και έχουν σταματήσει μόνο και μόνο για να δουν τι γίνεται. Έχει πάρει παράταση αυτή η αποχώρηση πολλών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική ομάδα. Λόγω και με το μπήκε την τελευταία στιγμή ο Τσίπρας, που δεν ξέρω τι ρόλο παίζει ο Τσίπρας σε αυτή την υπόθεση. Ο καθένας ας βέλετε συμπερασματά του. Πάντως ο Τσίπρας δεν είναι αμέτωχος αυτής της κατάστασης για να γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η αναφορά του στον κύριο Χαρίτση είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες δικές μου. Γιατί? Γιατί ο κύριος Χαρίτσης, όπως έχουμε ξαναπεί, που είναι και τιμή μας που είναι μεσήνιος, το έχω ξαναπεί, είναι ένας μετριοπαθής πολιτικός, ο οποίος αυτή τη στιγμή κατά κοινή γνώμη, κατά κοινή ομολογία, έχει οπαδούς και από τη δεξιά και από το κέντρο και από το Πασόκ και από την αριστερά και από την άκρα αριστερά μέχρι και την άκρα δεξιά. Λοιπόν, και η πληροφορία η δικιά μου είναι ότι αυτοί οι οποίοι ήταν έτοιμοι να φύγουν για να κάνουν κοινοβουλευτική ομάδα μετά, με αρχηγό κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στη Βουλή, γιατί αν φύγουν 10 θα έχουν κοινοβουλευτική ομάδα, αυτοί δηλαδή που θα αποχωρήσουν για να τους εκπροσωπεί κάποιος, αυτός ο οποίος θα έμπαινε επικεφαλής, θα μπει επικεφαλής που έχει ζητηθεί, θα είναι ο κύριος Χαρίτσης. Και αν θα μπει ο κύριος Χαρίτσης, ανοίγουν άλλα δεδομένα. Αν θα γίνει, αν μπει ο κύριος Χαρίτσης, αλλάζουν πολλά. Αν θα ισχύει αυτό το πράγμα που λέω και η πληροφορία αυτή που έχω, αν είναι σωστή και μπει από αυτούς που θα φύγουν επικεφαλής, εκπρόσωπος μάλλον, ο κύριος Χαρίτσης στη Βουλή, είναι άλλα τα πράγματα. Δημιουργείται άλλο κόμμα και επειδή ο κύριος Χαρίτσης είναι κέντρο αριστερός, δεν είναι ακραίος αριστερός, όπως ήταν κάποιοι άλλοι, αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλάζουν τα δεδομένα για όλα τα κόμματα. Αλλάζουν τα δεδομένα και για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πιο πολύ αλλάζουν τα δεδομένα βέβαια για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για το ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ. Για το ΠΑΣΟΚ πολύ. Αυτό θα το δούμε στο μέλλον. Εφόσον προχωρήσουν όλα αυτά. Εφόσον προχωρήσουν όλα αυτά.
Πάντως, κατά γενική ομολογία, αυτή τη στιγμή δεν είναι τυχαίο που το είπε. Που είπε 2-3 φορές το όνομα του Χαρίτση στον Χατζηνικολάου ο Κασελάκης. Διότι είναι μιλημένος, ξέρει τι θα συμβεί, ξέρει τι πάει να συμβεί. Τον έχει ενημερώσει και ο Τσίπρας, που του τράβηξε τα αυτή, του λέει μέχρι εδώ, κόφτα αυτά τις μαγκές και το ένα και το άλλο και τέτοια, από ό,τι φαίνεται. Αλλά είναι και μιλημένος, υπάρχει χάμπαρ τι γίνεται. Του λέει αυτή είναι έτοιμη, βγάζει τον Χαρίτση. Δεν είναι τυχαίο ότι είπε το Χαρίτση για τον Χαρίτση. Αφενός η Αξιόγλου έχει χάσει από τον Κασελάκη. Και έχουν συμφωνήσει ότι θα είναι πίσω από τον Χαρίτση, ο οποίος δεν έχει μπει μπροστά για να χάσει από κανέναν. Και θυμόμαστε την προηγούμενη φορά. Εάν ήταν στα πράγματα, μπορεί να ήταν και διαφορετικά οι εξελίξεις τώρα στο Βέβαια, πράγμα. Πάντως και τώρα όπως είναι τα πράγματα, όπως είναι αυτό το πράγμα, το πολύ λάθος του μεγάλου ατόπιμα που έκανε, που έθεσε τον πύχη 17-18% για τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, άμα δεν πάρει 17%-18%, πρέπει να φύγει αύριο το πρωί. Όπως το λέει. Πώς θα πάρει 17-18. Για πες μου, ιδιαίτερα άμα του, του φύγουν και οι 10. Τι να σου πω. Εντάξει. Η αδιαμεσολάβηση. Τέλος πάντων, τώρα πάντως είναι τελείως, όπως φαίνεται και όπως έχουν πει πολλοί έμπειροι αναλυτές και τέτοια, είναι πολύ άπειρος πολιτικά. Μπορεί να έχει μια φυσιογνωμία τέτοια, μπορεί να είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, είναι πολύ άπειρος πολιτικά και αυτή τη στιγμή θα αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες. Το είδαμε στον Χατζηνικολάου δηλαδή, σε ερωτήσεις που του έκανε. Τις ερωτήσεις που του έκανε ο Χατζηνικολάου, δηλαδή, ήταν εκεί να μην πω, δηλαδή, εκεί είναι, έπαθε βατερλό. Λοιπόν, αλλά και το τι θα γίνει στο μέλλον, οι άλλοι από πού θα του πριονίζουν και θα του λένε και τις ερωτήσεις και τα θέματα τα οποία θα προκύπτουν, νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι μια κατάσταση η οποία δεν τιμά κανένα, ιδιαίτερα δεν μας βοηθάει εμάς σαν Έλληνες, γιατί αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση δεν υπάρχει, με αποτέλεσμα ο κύριος Μητσοτάκης είναι δημοκρατία, να λωνίζουν μόνοι τους και να μην μιλάει κανένας σε τίποτα. Βούτυρο στο ψωμί του Πασόκ. Βέβαια. Λοιπόν, εντάξει, πάμε. Καλά, και εκεί πήραν και αυτοί δύο μονάδες και εκεί έγινε πανικός. Γι' αυτό σου λέω, οι ανατροπές θα είναι μεγάλες. Θα είναι μεγάλες. Είδες το κουκουέ που έφτασε. Και πού θα φτάσει. Δέκα και. Και πού θα φτάσει. Κουκουέ, για να καταλάβεις τι γίνεται. Και πού θα φτάσει μέχρι τις ευρωεκλογές. Ναι, ναι. Λοιπόν, να δούμε πριν κλείσουμε ένα μικρό θεματάκι. Το γράψαμε στο διαδικτυακό μας τόπο. Δεν γίνεται να μην το αναφέρουμε. Είχαμε χθες την πρώτη συνάντηση των 27 εκλεγμένων συμβούλων του συνδυασμού του Δημήτρη Πτωχού. Στην Τρίπολη έγινε αυτή, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, με πάρα πολλά ζητήματα. Φυσικά ο στρατηγικός σχεδιασμός και το σχέδιο του ιδίου του κυρίου Πτωχού για την έναρξη που πρέπει να είναι δυναμική και με ταχύτητα. Νίκο, και προφανώς όλο ο στρατηγικός σχεδιασμός για όλη την πενταετία. Η πληροφορία που εγώ και το ρεπορτάζ που έκανα εγώ, γιατί μίλησα με πάρα πολλούς, τι έγινε εκεί, πώς το είδαν, τι κάνανε, τι φτιάχνανε, τι γίνεται, τι, μήπως ο άνθρωπος είναι, τι τους είπε, τι τους έκανε και έτσι, έχουν μείνει όλοι άναυδοι. Διότι αυτή τη στιγμή μίλησε τεχνοκρατικά, μίλησε με καινούριο σχέδιο, μίλησε με καινούριους σύγχρονους τρόπους αντίληψης των πραγμάτων. Γιατί όπως ξέρουμε, ότι ο Δημήτρης Πτωχός είναι ένα παιδί μορφωμένο, ένας τεχνοκράτης, ο νέος περιφερειάρχης, ο οποίος ζήτησε, έχει σχέδιο, ζήτησε υλοποίηση του σχεδίου από αυτούς που θα βάλει. Όποιος δεν αντέχει, τους λέει. Τα παρατάει και φεύγει, δεν αναγνωρίζω κανέναν. Όσοι ό,τι να έχετε κάνει, όποιος δεν κάνει, θα φύγει, θα φεύγει. Και όποιος δεν είναι αποτελεσματικός. Το σχέδιο είναι αυτό, θα πρέπει να αλλάξει η Πελοπόννησος άμεσα. Όπως είχα πει και προεκλογικά, ότι έχει σχέδιο ιδιαίτερα των πρώτων 100 ημερών. Ήδη έχει καταρτήσει ένα σχέδιο πολύ δυναμικό, με σύγχρονους τρόπους, με καταγραφή σχεδόν όλων των προβλημάτων των νομών της Πελοποννήσου. Με έρευνα ποια θα είναι τα εμβληματικά έργα για την Πελοπόννησο, 2, 3, 4, μπορεί να κάνει 5, δεν ξέρω πώς θα τι έχει κάνει τώρα, που είπαν όλοι εκεί, για να αλλάξει η Πελοπόννησο αμέσως, διότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η επιχειρηματικότητα να τρέχει πολύ μπροστά και το κράτος να τρέχει 100 χρόνια πίσω. Να κρατάει όλη την επιχειρηματικότητα. Το ακούσαμε και προχθές. Το ακούσαμε και προχθές, το είδες. Ναι, που είπε ο κύριος Κωνσταντακόπουλος. Αυτό που είπε ο Κωνσταντακόπουλος, ο κύριος Βασιλάκης, ο κύριος Αθανασίου με τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, με αυτούς τους τρόπους και με αυτά τα τέτοια μείναν όλοι άναυδοι, γιατί δεν είχαν, νομίζαν θα μιλήσουν τώρα πολιτικά και το ένα και το άλλο και τέτοια πράγματα. Νομίζω μείνανε κατάπληκτοι όλοι. Με αυτό που μου είπαν, κατάπληκτοι όλοι, και έμπειροι πολιτικοί και έμπειροι άνθρωποι που είναι χρόνια στην αυτοδιοίκηση, όχι μόνο οι νέοι. Το αγκαλιάσαν όλοι και ενθουσιάστηκαν με τον τρόπο τον οποίο σκέφτεται και με τον τρόπο που σκέφτεται να υλοποιήσει στο να αλλάξει η Πελοπόννησός μας, η περιφέρειά μας να πάει προς τα μπροστά.
Αυτό το πράγμα είναι ένα πράγμα το οποίο μας δίνει μια πολύ μεγάλη ελπίδα. Mm-hmm. Μια πολύ μεγάλη ελπίδα για την επόμενη μέρα που ευχόμαστε, η επόμενη μέρα ευχόμαστε ο κόσμος τον ψήφισε. Και αυτοί που δεν τον ψήφισαν να επιβεβαιωθούν για τον καινούριο Περιφερειάρχη και να δούνε, τουλάχιστον να δούμε μια σπερμέρα και να δούμε κάτι δυνατό και να μην δούμε τα ίδια και τα ίδια δρομάκια, καμπαναριά, γίδες, αυτά, χορτάρια και να τα πράγματα, γηπεδάκια από εδώ, γηπεδάκια από εκεί, όπως είπα, εκεί. Δεν είναι αυτή η Πελοπόννηση. Η Πελοπόννηση πρέπει να προχωρήσει μπροστά, να συμπαρασύρει όλη την Πελοπόννησο φυσικά και να συμπαρασύρει και ολόκληρη την Ελλάδα. Διότι είδε τι είπε ο κ. Κωνσταντακόπουλος. Το 2,6% 2,5% ουσιαστικά έχουμε είναι αξιοποιήσιμο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Φαντάζομαι την Πελοπόννησο τώρα τι ρόλο μπορεί να παίξει η Πελοπόννησο. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.